ότι ανήκει αυτή ίσως η συμφωνία, αυτή η συνεργασία αυτή στην κυβέρνηση σε μια άλλη εποχή που ήταν άλλα τα δεδομένα τα πολιτικά, άλλε οι ανάγκε, άλλε οι απαιτήσει και τώρα οδεύουμε προ μια πράγματι εντελώ διαφορετική. Ε, να πω δύο σχόλια, αν μου επιτρέπετε, χωρί να είμαι σχολιαστή βεβαίω, ε, σε αυτά που είπε ο κύριο Ιωάννου πριν. Στο πρώτο, να συμφωνήσω ότι πράγματι, το είπα και εγώ, προσπάθησα να το πω, ότι δεν είναι αυτά τα προβλήματα του κόσμου, της οικονομίας, της κοινωνίας. Ε, δεν είναι τα κεντρικά, αν θέλετε, ζητήματα. Είναι άλλα τα οποία απα, απασχολούν τον πολύ κόσμο, η καθημερινότητά του, οι δυσκολίες του, το που πάνε τα πράγματα, το τι γίνεται με τους νέους ανθρώπους. Αυτά είναι τα ζητήματα. Δεν είμαστε έξω από την κοινωνία και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί συζητάμε. Το δεύτερο είναι ότι να διαφωνήσω στο εξή θέμα. Πράγματι, το γενικότερο πλαίσιο βάζει σαφείς περιορισμούς. Και μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο κινείται, δηλαδή το πλαίσιο που ορίζουν, για να γίνω πιο συγκεκριμένο το τελευταίο πρόγραμμα, το τελευταίο μνημόνιο, αλλά και συνολικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Ευρωζώνη, είναι ένα, είναι ένα πλαίσιο που έχει οπωσδήποτε περιορισμούς. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, ότι η πολιτική που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση είναι απόλυτα προσδιορισμένη ε, από αυτό το πλαίσιο και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ας πούμε άσκησης μιας διαφορετικής ε, ε, πολιτικής. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες άσκησης διαφορετικών πολιτικών και στην οικονομία λιγότερο ίσως, αλλά και σε άλλα ζητήματα που είναι πολλά αυτά, ε, για παράδειγμα, θα πω δύο παραδείγματα μόνο, δεν ήταν δεδομένο το ότι θα είχαμε την πλήρη δυνατότητα των ανασφαλίστων να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό ήταν μια τεράστια διεθνούς διαστάσεως επιτυχία της ε, κυβέρνησής μας. Όπως επίσης δεν ήταν δεδομένο ότι θα δινόταν το κοινωνικό μέρισμα έτσι όπως δόθηκε ε, αφού είχαμε υπεραπόδοση των στόχων, και αν θέλετε μπορώ να το εξηγήσω αυτό, ε, που είχαν τεθεί στον προηγούμενο προϋπολογισμό. Ναι. Ε, είπα μόνο δύο στοιχεία, μπορώ να πω και πολύ περισσότερα, αλλά για να απαντήσω και στην ερώτησή σας και να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο της συζήτησης. Είναι από την πρώτη στιγμή γνωστό σε εμάς ότι με το κόμμα των ΑΝΕΛ Έχουμε ριζικά διαφορετικές οπτικές, ιδεολογικές αναφορές, πορεία, καταγωγή, αλλά και θα έλεγα και στην, στα τρέχοντα ζητήματα μπορεί και έχουν εμφανιστεί, αυτό δεν είναι κρυφό, ειδικά στο επίπεδο των δικαιωμάτων έχουμε διαφορετικές, διαφορετικές προσεγγίσεις και έχουμε διαφοροποιήσεις. Όμως πρέπει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πράγματι δεν έχουν εμφανιστεί ζητήματα στις κεντρικές επιλογές, στα βασικά, στα βασικά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, ε, η επόμενη, την επόμενη μέρα νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε όλοι με ψυχραιμία. Έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τότε να κάνουμε, μέχρι το φθινόπωρο του 19 που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, είμαστε και πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτά που έχουμε μπροστά μας να κάνουμε και που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών. Επειδή όντω το θέμα τώρα με τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το τι έχει γίνει και το τι καταθέτει κάθε πλευρά, η κυβέρνηση και την πολίτευση, θα το δούμε σήμερα στη μία το μεσημέρι στην Ολομέλεια τη Βουλή αναλυτικά και με πολλέ εξηγήσει όπω μα είπατε κύριε Μαντά. Να πάμε σε ένα άλλο ε, θέμα οικονομικού ενδιαφέροντο και πολύ σημαντικό που είναι η τρίτη αξιολόγηση. Γιατί σήμερα επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα, ξεκινάνε πάλι οι συζητήσει. Ορίζοντα για να κλείσει η αξιολόγηση είναι η 6η του Δεκέμβρη, δεν κάνω λάθο. Αυτό έχει δοθεί σαν χρονοδιάγραμμα. Έτσι, είναι είναι, είναι το, το επόμενο Eurogroup. Το επόμενο Eurogroup και... που είναι στι 4 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθο. Ναι. εγώ. 4 Δεκεμβρίου. η Α, με Ναι, 6 Δεκεμβρίου ναι. είναι το επόμενο Eurogroup. Εκεί κοντά πρέπει να κλείσει και η αξιολόγηση. Τώρα μπαίνει και το θέμα των ε, ηλεκτρονικών πληστριασμών ε, στη συζήτηση. Τι θα γίνει εκεί, Γιατί ξεκινάνε την Τετάρτη, αναμένεται να ξεκινήσουν, Και όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Κοιτάξτε, ε, αυτό πρέπει να μα απασχολεί από δύο πλευρέ, θα ναι. έλεγα. Η πρώτη πλευρά είναι ότι οι τράπεζές μας, και αυτό το γνωρίζουν όλοι, είναι φορτωμένες με κόκκινα δάνεια, που αν αυτό το τοπίο δεν ξεκαθαρίσει, τότε πράγματι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Άρα λοιπόν, προς εκείνη την πλευρά νομίζω ότι έχει γίνει ήδη η απαραίτητη διαργασία έχουν γίνει συναντήσεις και με το Σύλλογο των Συμβολιογράφων ε, με μια ε, διπουργική, θα έλεγα, σύνθεση και τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η διαδικασία και ταυτόχρονα έχει υποθεί από όλε τις πλευρές, με τον πιο καθαρό τρόπο, ότι αυτή η διαδικασία, ε, για να είμαι πολύ ακριβή, τουλάχιστον στην πρώτη φάση θα αφορά ε, ακίνητα πολύ υψηλού... Άνω των 300.000. Ε, 300 ε. Πάση περιπτώσει, είναι, είναι, είναι νομίζω καθήκον όλων των πλευρών να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας αυτούς που λέμε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δηλαδή αυτό το οποίο ζούμε όλο τον τελευταίο καιρό και αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο, ότι κάποιοι ε, άνθρωποι στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους πιο ίσο από τους ίσους. Δηλαδή αντιλαμβάνονται την, ε, ε, στάση τους απέναντι στην κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο, σαν μια στάση όπου όπου βρούνε τρύπα φοροδιαφεύγουν, όπου είναι κάθε, από κάτω από κάθε paper, όποιο paper και αν σηκώσει είναι, είναι από κάτω, ε, λοιπόν πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθειά μας. Μάλιστα. Και...